και καταπλάκωσε τον 9χρονο, σοκάροντας όλους όσοι βρίσκονταν στο σημείο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο 4χρονος αδελφός του, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά ευτυχώς είχαν φύγει. Να σημειώσουμε ότι την προηγούμενη μέρα ήταν το πανηγύρι του χωριού και από θαύμα δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα. Και έπεσε στο χαρί αυτό το πλάτανο, ναι. Και χτύπησε, όχι, χτύπησε, σκότωσε ένα παιδάκι. Ένα 9χρονο παιδάκι. Ένα 7χρονο, ήταν 15 παιδιά εδώ, έμαθα. Άκουσα. Ήταν πολλά παιδιά εκείνη την ώρα. Ήταν πολλά παιδιά και ήταν εδώ. Αλλά πώς ξαφνικά έτσι, τα... είχε αέρα, τίποτα. Τίποτα, καθόλου αέρα. Τίποτα. Καθόλου αέρα. Έπεσε μόνο, έπεσε κάτω τα παιδάκια, πρόκειται να τα αλλάξει εδώ. Αυτό δεν κατάλαβε να φύγουν και τα δυο μαζί τα αδερφάκια. Και έκανα κατευθείαν μεριά, έπεσε και σκότωσε το παιδάκι και το κουριστάκι και κλείσουσε. Αλλά το τραυμάτισε λίγο. Είχε εδώ, ήθελε καμιά συντήρηση, τίποτα εδώ το σημείο εδώ, ξέρετε καθόλου. Συντή... Είχατε φωνάξει κανένα να τα. Συντήρηση. Εγώ έχω τώρα 50 χρόνια εδώ. Και φώναζα στους προέδρους του Ρουένα για να τα κατεβάσουν λίγο. Αυτά τα κλαρία τα λέει είναι να που... Να τα συμμαζέψουν, ε. Να τα κουτέψουν λίγο, να μην πέσει που και πάντα και σκοτώσει τον κόσμο εδώ πέρα. Πολλά άλλα δεν είχε κι άλλοι ανθρώποι εδώ, σκοτώνουν. Και δυστυχώς έγινε το κακό. Και δυστυχώς και έπισε κι άλλους κουρνάρι. Πέρυσι η υγεία στη μέση και ήταν στις καρέκλες κόσμο και πέρασε ξυστά. Και εκείνοι πάλι πανεκουβλήθηκαν και φώναξαν την... Κάτι να έρθει ο πρόεδρος σου, ο δήμαρχος σου, ο νομάρης σου, να το φροντίσω. Για να το φροντίσει, για να μην γίνει αυτό το κακό. Τώρα έγινε. Τι να κάνουμε αυτό, έγινε το κακό που έγινε τώρα. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα εδώ μέσα, ναι. Γεννημένος. Όλα αυτά τα πλατάνια είναι σάπια. Είναι σάπια επάνω, εάν ανεβούν και κάνουν έλεγχο μέσα εσωτερικά, είναι όλα σάπια. Και δεν ξέρω αυτός εδώ ο πλάτανος μπορεί μέσα να κάνει δωμάτιο. Άλλος πλάτανος, τα πέντε αδέρφια εδώ που λένε, ναι. Τα πέντε αδέρφια ήταν κι άλλος από εκεί, μπροστά από χρόνια. Τόνιξη λέγανε, πέτσι είχαν σπάσει και το γραφείο αυτό. Και πόσα άλλα, και αυτοκίνητο έχει πλακώσει από εκεί, ναι. Και απάνω όλα εδώ. Άρα υπήρχαν προειδοποιήσεις δηλαδή ότι μπορεί να γίνει κάποιο κακό. Αυτό όλοι το ξέρουν. Όλοι το ξέρουν. Ότι μπορεί να γίνει κακό και ακόμα το ξέρουν. Και ακόμα αν έρθει κάποιος εδώ να κάνει μια συντήρηση, ή ό,τι και να γίνει, ναι. Θα υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορες οργανώσεις. Όπως γίνεται και σε διάφορους δρόμους. Είναι ένα δέντρο που έχουν σκοτωθεί 2, 3, 5 ατυχήματα, μην κόψουμε το δέντρο, μην χαλάσουμε τη φύση. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Άρα εσείς εδώ που είστε πολλά χρόνια είχατε, ξέρατε ότι έχουν δεν αντέχουν πολύ τα δέντρα. Πολλά, έλεγαμε ευτυχώς που δεν ήταν άνθρωπος. Ευτυχώς που δεν ήταν άνθρωπος, να που έγινε και αυτό. Έπεσε πλάτανος, σκότωσε ένα παιδάκι, το χτύπησε στον τόπο. Δύο παιδάκια χτύπησε, ένα είναι, σκοτώθηκε. Και τα άλλα γλιτώσαν, έτσι, είχε και άλλα εκεί πέρα. Είχε, από ό,τι έμαθα, είχε και άλλα. Είχατε παιδάκια. Προειδοποιηθεί εδώ ότι κάτι πάει στραβά, τίποτα, είχατε ενημερώσει να τα κλαδέψουν λίγο. Κοίτα να δεις, κάτι κλάδευαν με ένα γερανό πέρσι, πρόπριζε, δεν θυμάμαι, αλλά αυτό, προ 15 χρόνια αυτό το κουλουνάρ που βλέπεις εκεί εδώ πάνω, είχε πέσει. Αλλά έπεσε τη νύχτα, δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο. Πολλές φορές κι άλλο έπεσε σε αυτοκίνητα πάνω από εδώ, εδώ. Πολλές ειδοποιήσεις. Τέτοιο κακό όμως δεν είχε γίνει ποτέ. Δεν είχε σκοτωθεί άνθρωπος. Μόνο ζημιά. Πέφτανε όμως έτσι. Πέφτανε συνέχεια. Πέφτανε. Θέλουν εδώ καμιά συντήρηση, τίποτα να έρθουν να τα. Οι αρμόδιοι αυτού πρέπει να κλαδευτούν, να κατηβούν. Γιατί αυτά είναι νόβια πλατάνια, σάπια τώρα μέσα. Πρέπει να συντηρηθούν. Αλλιώς θα έχουμε συνέχεια προβλήματα. Βέβαια, πολλά χρόνια. Αλλά όχι τόσο μεγάλο κλαδί, μικρά κλαδιά. Μικρά, δεν είχε κινδυνεύσει κανένα. Όχι. Καλά, είχαν χτυπήσει, ας πούμε, ελαφρώς. Πέφτουν κλαδιά, μικρά, ας πούμε. Αλλά τέτοιο κλαδί ποτέ δεν έχει πέσει, πρώτη φορά. Ισχύει ότι επειδή είναι πολλά έτη να είναι σάπια μέσα. 600 ετών είναι τα δέντρα αυτά. 6 αιώνων. Πώς δεν ισχύει, βεβαίως. Είχαν προειδοποιήσει εδώ στο χωριό λίγο να τα συμμαζέψουν. Τίποτα. Κανένα, ποιο. Ενημερώθηκα άμεσα για το συμβάν. Έφτασα, βέβαια, είχε επιγκλωβιστεί το παιδάκι, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί στο χωριό μας και για την οικογένεια του παιδιού. Ένα μικρό παιδί χάθηκε. Είναι μια μαύρη μέρα για το χωριό μας. Όλος ο κόσμος, πιστεύω, είδατε το κλίμα που επικρατεί. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ήταν κάτι αναπάντεχο. Τι έγινε τώρα, είχε αέρα εκείνη την ώρα, πρόεδρε, τι μάθατε, παίζανε αρκετά παιδιά εδώ, έτσι, εκείνη. Όπως κάθε βράδυ η πλατεία μας φιλοξενεί αρκετά παιδιά κάθε βράδυ, παίζουν εδώ τα παιδάκια. Όχι, ακούστηκε απλά ένας θόρυβος, φωνάξανε να απομακρυνθείτε, φύγετε
και έπεσε το κλάρι, έγινε το κακό. Χρειάζονταν κάποια συντήρηση, πρόεδρε, αυτά, επειδή είναι πολλά χρόνια, ίσως, ξέρω εγώ, έγινε έχει γίνει συντήρηση. Έχει γίνει συντήρηση από το Δήμο. Ναι. Τώρα, το κατά πόσο ήταν η συντήρηση που έπρεπε να γίνει, κατά πόσο μας επιτρέψαμε να είναι οι αρμόδιοι να κάνουμε τη συντήρηση που έπρεπε και κατά πόσο υπάρχουν αρμόδιοι που μπορούν να κρίνουν ποια είναι η σωστή συντήρηση, αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Σίγουρα. Εμείς είχαμε ενημερώσει ότι το κακό έχει γίνει, αυτό έχει σημασία, και να όλοι οι αρμόδιοι και όλοι μας να ενδιαφερθούμε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο από ένα δέντρο, να έχουμε το θάνατο ενός μικρού παιδιού. Θα μπορούσε να γίνει κάτι ακόμη χειρότερο, να είναι περισσότερα τα παιδάκια, να είναι η βραδιά του πανηγυριού μας να έχει πέσει σε τραπέζια. Μία μέρα ήταν το πανηγύρι μας της Αγίας Παρασκευής. Μας προφύλαξε η Αγία Παρασκευή, την επόμενη μέρα όμως. Δυστυχώς είχαμε αυτό το άσχημο. Εσείς τώρα τι κίνηση μπορεί να κάνετε εδώ, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει και η ζωή, ο κόσμος θα έρχεται. Έτσι. Σίγουρα θα έρχεται ο κόσμος και εμείς θα πρέπει να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα του κόσμου. Έχουν γίνει κινήσεις και από τα καταστήματα και από τους καταστηματάρχες, αλλά και από εμένα. Έχουμε ενημερώσει τις υπηρεσίες. Είχε γίνει το κλάδεμα που είχε γίνει. Πάντα μας ανησυχεί. Δεν είχαμε όμως ποτέ τον παραμικρό τραυματισμό. Δεν είχε ανησυχήσει κανένας. Σήμερα πέρασε δίπλα μου το κλαρί. Είχαμε υλικές ζημιές, το οποίο ξέρετε ότι αυτά περνάνε, την επόμενη μέρα περνάνε. Αυτό εδώ δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ και δεν νομίζω ότι το έχουμε ξανακούσει να έχει συμβεί. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, καθώς υπήρξαν πολλές προεκτάσεις από την ώρα που συνέβη το τραγικό συμβάν. Να πούμε ότι συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο υπεύθυνος του Πρασίνου του Δήμου Λαμίων, ο οποίος απολογήθηκε και λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Πάντως για το θέμα αυτό που σημειώθηκε στις Κομποτάδες, αλλά και συνολικότερα για τους καθαρισμούς δέντρων, μίλησε ο Δήμαρχος Λαμίων Γιώργος Κοντρονιάς σε μια μικρή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του. Σε σχέση με το ατυχές περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ στην πλατεία του χωριού Κομποτάδες, θέλω εκ μέρους όλων να εκφράσω τη συντριβή μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού. Παράλληλα θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για ένα απρόβλεπτο γεγονός. Ένα γεγονός για το οποίο δεν υπήρχε κάποια ενόχληση ή ενημέρωση στις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά ούτε και υπήρχαν εντοπισμένα δείγματα επικινδυνότητας από τις αρμόδιες αρχές που παρακολουθούν τα δέντρα αυτά, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα, όπως ξέρετε, ως μνημεία της φύσης. Οι υπηρεσίες του Δήμου, κάθε φορά που εντοπίζεται ένα πρόβλημα πιθανής αποκόλλησης κλαδιών, παρεμβαίνουν είτε με δικά τους μέσα, είτε αναθέτοντας σε εξειδικευμένα συνεργεία. Στα συγκεκριμένα πλατάνια που είναι χαρακτηρισμένα, όπως είπα, ως μνημεία της φύσης, η υπηρεσία μας, μετά από ενημέρωση που είχε από τον τοπικό πρόεδρο στο πρόσφατο παρελθόν, παρενέβη αφού πήρε όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όπως και σήμερα μπορεί κάποιος να δει, προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις σε όλα τα δέντρα που βρίσκονται στην πλατεία των Κομποτάδων. Παρόμοιες επιχειρήσεις, όπου εντοπίζεται πιθανό πρόβλημα, έχουν γίνει πρόσφατα στην Οδό Βασιλικών, στην Λεωφόρο Λαρίσης, πρόσφατα επίσης στην πλατεία Λαού. Θα σας θυμίσω το πάρα πολύ ψηλό κυπαρίσι στο Δημοτικό Οδείο. Και βέβαια το ίδιο έχει γίνει και σε άλλα χωριά του καλλικρατικού μας Δήμου. Ο μέχρι σήμερα αδιάλειπτος μακροσκοπικός έλεγχος, γιατί τέτοιο έλεγχο μπορούν να κάνουν οι υπηρεσίες μας, δεν εντόπισε καμία επικινδυνότητα σε αυτόν τον κλάδο. Ήταν κορμός ουσιαστικά του δέντρου το οποίο έπεσε και το οποίο φαινομενικά είναι πράσινο και υγιές εξωτερικά. Και αντίθετα, με άλλες περιπτώσεις τις οποίες αναφέρθηκα, που μόλις εντοπίστηκαν, προωθήθηκαν άμεσες ενέργειες. Είναι σαφές ότι ο Δήμος μας, μέσα από τις υπηρεσίες του, παίρνει όλα τα προληπτικά μέτρα. Και είναι επίσης σαφές ότι μιλάμε για ένα καλλικρατικό Δήμο με χιλιάδες δέντρα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι πλατάνια, και όλα αυτά τα δέντρα συνεχώς ελέγχονται
από τις υπηρεσίες μας, αλλά και από τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες. Εγώ μια ερώτηση έχω. Επειδή μιλήσαμε με τους κατοίκους, είπατε ότι δεν έδειχνε κάποια επικινδυνότητα. Μας είπανε, τουλάχιστον αυτό σας μεταφέρω, ότι κατά διαστήματα είχαμε κάποιες μικρές πτώσεις. Δεν είχατε κάποια ενημέρωση ως υπηρεσία, ως Δήμος, συνολικότερα για τέτοια περιστατικά, Δημαρχέ? Κοιτάξτε, μετά Χριστόν όλοι μπορεί να γίνουν προφήτες. Η πραγματικότητα είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκα και την οποία τη γνωρίζει από κοντά ο τοπικός μας πρόεδρος, ο οποίος όταν εντοπίστηκε παλιότερα πρόβλημα, με δική του παρέμβαση προχωρήσαμε στις αδειοδοτήσεις, σε ανάθεση έργου και έγιναν μεγάλες παρεμβάσεις σε όλα τα ιστορικά αυτά πλατάνια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία της φύσης και η παρέμβαση σε αυτά πρέπει να γίνεται μετά από μια ορισμένη διαδικασία. Αλλάζουμε θεματολογία στο δελτίο μας. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα νεκρά ψάρια που εντοπίστηκαν στις εκβολές του Σπερχιού μετά και από την αποκάλυψη του θέματος που έκανε το μέλος των Οικολόγων Πράσινων, ο κύριος Στέφανος Σταμέλος. Ήδη να πούμε ότι έχουν παρέμβει οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώδας και στην Διεύθυνση Αλίας. Οι πρώτες εικασίες για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι πιθανόν κάποιοι αγρότες να δημιούργησαν αναχώματα προκειμένου να μπορέσουν να σταματήσουν το νερό για να ποτιστούν τα χωράφια τους. Ωστόσο, αυτό δημιούργησε πρόβλημα στασιμότητας του νερού και έλλειψη οξυγόνου, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί το περιστατικό με τα νεκρά ψάρια. Βέβαια, τις επόμενες ημέρες αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από τα αρμόδια εργαστήρια. Εμείς ενημερωθήκαμε από τον κύριο Σταμέλο για ένα περιστατικό μαζικού θανάτου ψαριών στην παλιά κήτη του Σπερχιού προς τις εκβολές. Μετά βγήκε υπάλληλος της υπηρεσίας μας το Σάββατο χτες και πήραμε δείγματα νερού σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος που υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα 18μηνο πρόγραμμα, πολύ μεγάλο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΕΚΘΕ, το ΕΛΚΕΘΕ, και αφορά μετρήσεις, καταγραφές σε όλη την κοιλάδα του Σπερχιού, σε όλη τη Λεκάνη Απορροής και μέσα στο Μαλιακό. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα είναι το ΚΡΙΠ, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Σας έχει μιλήσει και πιο παλιά. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο υδρογεωλόγος ο κύριος Δημητρίου. Σωστά. Λοιπόν, πήραμε, μεταβήκαμε. Πραγματικά υπήρχε μαζικός θάνατος ψαριών, τα οποία είναι προς την παλιά κήτη του Σπερχιού. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, πήραμε δείγματα νερού σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος από το ΕΛΚΕΘΕ, τον κύριο Δημητρίου. Απεστάλησαν. Ναι. Αναμένουμε τα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι συνδυαστικά, ναι, με τις προηγούμενες μετρήσεις που ήδη έχει ξεκινήσει το ΕΛΚΕΘΕ και κάνει εδώ και 6 μήνες περίπου. Αυτά όλα τα πράγματα θα συνεκτιμηθούν. Ενημερώθηκε και η υπεύθυνη που είναι για το κομμάτι των ψαριών για την Αλία, ο κύριος Άλκης Οικονόμου από το ΕΛΚΕΘΕ, ούτως ώστε για να γίνει μια γενικότερη συνολική εκτίμηση και αξιολόγηση και εκτίμηση. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Βούτσινε, τα πρώτα στοιχεία είναι ότι, κοιτάξτε, έχουμε αυτά τα περιστατικά κάθε φορά αυτόν τον καιρό, μπορεί να τα έχουμε. Ακριβώς αυτό θα σας ρώταγα, κύριε Ρίζο. Τέτοιες εποχές εντοπίζονται, ναι, μαζικοί θάνατοι ψαριών? Ή συνδυαστικά μπορεί να πούμε κάτι? Ναι, κοιτάξτε, επειδή τώρα έχουμε πτώση, πολύ μεγάλη πτώση τη ροή του νερού, δηλαδή σχεδόν η ροή του νερού αυτή τη στιγμή είναι μηδενική. Σε συνδυασμό με την αυξημένη θερμοκρασία, εμείς κάναμε τις πρώτες μετρήσεις εκεί πέρα, δηλαδή η περιεκτικότητα σε οξυγόνο, να φανταστείτε ότι έχει φτάσει, είναι σχεδόν μηδέν. Άρα δηλαδή έχουμε ανοξικές συνθήκες, ναι, οι οποίες για να έχουμε οξυγόνο μηδέν, πάνε να πει εκτός από την υψηλή θερμοκρασία, τη μη κυκλοφορία των νερών, αλλά έχουμε και πάρα πολύ οργανικό φορτίο, το οποίο έρχεται, κατεβαίνει από όλη τη Λεκάνη Απορροής και φτάνει μέχρι το Μαλιακό κόσμο. Όταν λέτε οργανικό φορτίο, τι εννοείτε, κύριε Ρίζο? Οργανικό, κοιτάξτε, αποκλήσεις, φερτά υλικά, μάλιστα, χώματα, με τις βροχές, με τις καταιγίδες που κατεβαίνουν από τα βουνά, τα οποία μέσα το χώμα το αυτό φέρνει μέσα πολλές οργανικές, σάπια, φύλλα, άλλες ουσίες, ενδεχομένως και κάποια οικιστικά απόβλητα ή οτιδήποτε κατά τη διαδρομή συλλέγονται και αποπλένονται μέσα από τις καταιγίδες, από τις βροχές, και συλλέγονται και στο τέλος καταλήγουν προς το Μαλιακό. Λοιπόν, υψηλό οργανικό φορτίο, το οποίο όμως, προσέξτε γι' αυτό, την εκτίμηση για το οργανικό φορτίο θα μας τη δώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων
μετρήσεων των νερών, τα οποία θα τα έχουμε από το ΕΛΚΕΘΕ σε καμιά εβδομάδα. Και θα έχουμε από τους ειδικούς που είναι, γιατί σε αυτό το πρόγραμμα το ΚΡΙΠΗΣ υπάρχει μια πλειάδα επιστημόνων και τομέων οι οποίοι ασχολούνται, προκειμένου να έχουμε μια, είναι η πρώτη φορά κύριε Βούτσιν, η οποία αυτό το πρόγραμμα είναι τόσο μεγάλο και έχει μια συνολική προσέγγιση, δηλαδή γίνονται καταγραφές και μετρήσεις, είναι πολυμετρητή για πολλούς παράγοντες, προκειμένου να υπάρχει μια αξιόπιστη και συνολική εκτίμηση για την κατάσταση τόσο της λεκάνης απορροής όσο και του μαλλιακού κόλπου. Αυτό που ακούγεται, ναι κύριε Ρίζο, αυτό που ακούγεται για πιθανή ρήπανση, μόλυνση, μπορούμε να το ισχυριστούμε ή είναι κάτι άλλο εκτιμάτε εσείς? Εντάξει, είμαστε στο στάδιο, είπαμε, της έρευνας αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Όχι, από ό,τι φαίνεται είναι ένα φαινόμενο το οποίο αυτή την εποχή συνήθως μας και άλλες χρονιές παρουσιάζεται όταν μειώνεται πάρα πολύ η παροχή του νερού. Αυξάνεται η θερμοκρασία και έχουμε με το οργανικό φορτίο που υπάρχει μέσα, έχουμε σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Οπότε τα ψάρια σκάνε. Εγκλωβίζονται και σκάνε, ας πούμε. Αυτό είναι το. Αυτή είναι μάλλον η πιθανότερη προσέγγιση, μου λέτε τώρα, έτσι. Ναι. Και το οποίο όμως εμείς θα μιλήσουμε. Θα σας ανακοινώσουμε, κύριε Βούτσινε, τα αποτελέσματα μετά από... Το γνωρίζω, γιατί... Που θα έχουμε τα αποτελέσματα. Σωστά. Σωστά, γιατί κύριε Ρίζο, πολλοί αγρότες παραδείγματι που έχουν τις καλλιέργειές τους, αλλά γενικότερα ο κόσμος αρχίζει να αναρωτιέται αν κάτι δεν πάει καλά με το νερό του σπερχιού, αυτά που κατεβαίνουν δηλαδή προς την εκβολή, χαμηλά. Ναι, κοιτάξτε, τώρα τα προβλήματα. Είναι μολυσμένα, δηλαδή ο υδροφόρος ορίζοντας όλα αυτά τα οποία συζητάμε κατά καιρούς. Έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Βούτσιν, κοιτάξτε, εμείς εδώ βιομηχανική δραστηριότητα, για παράδειγμα, δεν έχουμε. Έχουμε μια έντονη γεωργική δραστηριότητα. Έχουμε μια, ας πούμε, κάπως ανεξέλεκτη διαχείριση στα ορεινά, τα όπου έχουμε εκπλήσεις, ας πούμε, από κατολισθήσεις, από αποξυλώσεις κτλ. Οπότε έχουμε αυξημένα πολύ φερτό υλικό το οποίο κατεβαίνει προς τα κάτω. Αυτό περιέχει μέσα οργανική ουσία, δηλαδή εδώ δεν είναι θέμα από ό,τι φαίνεται σε πρώτη φάση, όπως λέω, ότι είναι κάτι, υπάρχει κάποιος ρηπαντικός παράγοντας, χωρίς να αποκλείεται δηλαδή. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Ναι, είναι δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, είναι κάτι το οποίο δηλαδή είναι και αναμενόμενο όταν μειώνεται πάρα πολύ η παροχή του νερού και η περιεκτικότητα του οξυγόνου. Συνεχίζουμε εμείς την πολιτική, οικονομική αλλά και περιφερειακή ατζέντα μέσα από την ματιά των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον συντονιστή των ανεξάρτητων Ελλήνων για την θεότητα, τον κύριο Ανδρέα Κολοκυθά. Καλησπέρα κύριε Κολοκυθά, τι κάνετε? Καλησπέρα σας και εσάς. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Με τον πρόλογο και το ξεκίνημα του Δελτίου βεβαίως είδαμε ένα θλιβερό ρεπορτάζ που είχε να κάνει με ένα 9χρονο παιδάκι το οποίο καταπλακώθηκε από κορμό πλατάνου και μονοπόλησε σε μεγάλο μέρος του Δελτίου μας την αρχή τουλάχιστον για το περιστατικό αυτό, κύριε Κολοκυθά. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε. Είναι ένα τραγικό γεγονός και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συλληπιθώ την οικογένεια για αυτό το πραγματικά δραματικό συμβάν, με την ελπίδα να μην ξανασυμβεί σε κανέναν κάτι παρόμοιο. Είναι δύσκολες οι ώρες, κυριότερα για την οικογένεια. Πάμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα τώρα, κύριε Κολοκυθά, γιατί όλοι μας περνούμε δύσκολες στιγμές. Αυτό το οποίο διαβάζουμε και πάλι και μας αποσυντονίζει είναι ότι έρχονται νέα μέτρα, έχουμε την θολούρα του καλοκαιριού, δηλαδή τα μπάνια, και έχουμε ξεχαστεί τώρα ως Έλληνες. Οι πολιτικοί σίγουρα δεν το έχουν ξεχάσει. Όπως βλέπουμε, προετοιμάζεται η κοινή γνώμη για νέα μέτρα. Βλέπουμε κάθε μέρα ότι προκύπτουν νέες τρύπες στον προϋπολογισμό. Το πιο πρόσφατο βλέπουμε ότι ο ΑΕ έχει δυσκολία στο να πληρώσει συντάξεις. Είναι ένα βήμα πάντως πριν από το κράχ τώρα, μιας και έτσι. Το αναφέρετε, διάβαζα σήμερα κύριε Κολοκυθά, ο ΑΕ αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό έχει φαλήρηση. Έχουμε πει τόσες φορές ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε πει τόσες φορές και σαν ανεξάρτητοι Έλληνες τα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών να ρυθμιστούν έτσι ούτως ώστε να έχουν 240 δόσεις και το κράτος να μπορεί να πάρει λεφτά και όμως να μπορεί να τροφοδοτηθεί το ταμείο οικονομικά. Ανταυτού βλέπαμε μια πλήρη άρνηση τόσο καιρό και τώρα βλέπουμε την κυβέρνηση να παρακαλάει για 100 δόσεις στην Τρόικα.
Τώρα μιλάτε για ένα ευαίσθητο θέμα. Υποτίθεται, καλά, τον ΟΑΕ δεν τον πληρώνει περισσότερο γιατί δεν μπορούν. Από την άλλη τώρα έρχονται να μας πούν ότι υπάρχει σημάδι ανάκαμψη στην αγορά όταν τα λουκέτα είναι χιλιάδες, κύριε Κολοκυθά. Ναι. Ή η κυβέρνηση δεν βλέπει κάτι ή εμείς. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Εγώ θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπει ο καθένας μας και όχι τα λογιστικά αποτελέσματα τα οποία βγαίνουν σε ένα γραφείο και είμαστε φημισμένοι πλέον σαν ελληνικό κράτος πώς βγαίνουν τα στατιστικά στοιχεία. Τα Greek statistics λέτε τώρα εσύ. Βεβαίως. Ναι. Γιατί να μην υποθέσουμε ότι και τώρα κάπως ανάλογα βγαίνουν τα στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν ανάπτυξη. Η αγορά βράζει όμως, κύριε Κολοκυθά. Αυτό το οποίο εμείς αποτυπώνουμε ως ρεπόρτερ, εσείς ως γιατρός, άνθρωπος έξω στην πιάτσα, είναι ότι δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν όχι γίνεται... απλά δυσκολευόμαστε, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Βλέπουμε ότι βαλόμαστε πανταχώθεν από φόρους, από εισφορές, από χαράτσια για τα ακίνητα, από κάθε είδος έμεσου φόρου, είτε είναι αυτό ΦΠΑ, είτε είναι φόρο στα καύσιμα, είτε είναι οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση, πλέον ο πολίτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και βλέπουμε ότι ο στόχος αυτός που έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα από το δελτίο σας είναι τα ακίνητα. Όταν βγαίνουν και λένε ότι θα γίνει μια ρύθμιση που να πληρώνεις ενίκιο για το ακίνητό σου, θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα. Έστω ότι υπάρχει ένας συμπολίτης μας ή εμείς οι ίδιοι 40-45 ετών ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο δάνειο για το σπίτι του. Mm-hmm. Και αποφασίσει να μπει σε αυτή τη ρύθμιση, να πληρώνει ενίκιο για το σπίτι του. Μετά από 10 χρόνια έχετε την εντύπωση ότι θα μπορέσει μετά να αποπληρώσει το δάνειο, που θα είναι ακόμα χειρότερα το οικονομικό περιβάλλον. Δεν πιστεύω κανένας να πιστεύει ότι μπορεί να έρθει ανάπτυξη όταν διαρκώς αυξάνονται οι συνταξιούχοι, όταν διαρκώς αυξάνονται τα λουκέτα και ακόμα και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις εισφορές τους. Είναι τραγική η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα σε ένα θέμα, γιατί μπορεί να είμαστε στο καλοκαίρι, αλλά έχει να κάνει με το χειμώνα. Και εδώ υπήρξε και η παρέμβαση και από τον κύριο Κουίκ, από την πλευρά του κόμματός σας, για τις δηλώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα στη Real News, που είπε ότι αποτύχαμε με την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης, το φόρο. Ναι. Ξεπαγιάσαν εκατομμύρια οικογένειες. Και είπε ο Τέρενς Κουίκ, όχι, είναι πολύ αργά για δάκρυα, κύριε Σταϊκούρα. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν κάτι το οποίο φαίνονταν από την αρχή. Όταν το 2005 πληρώναμε το πετρέλαιο θέρμανσης 50 λεπτά, αν θυμόσαστε. Και έχουμε φτάσει μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία να έχει διπλασιαστεί και βάλει η επιβάρυνση. Όχι επειδή έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, επειδή φορολογικά επιβαρύνεται αυτή η τιμή. Δεν μπόρεσαν, στην Ελλάδα, έτσι. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Δεν μπόρεσαν όχι μόνο να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Ίσα-ίσα δημιουργήσαν ένα καινούριο λαθρεμπόριο, αυτό των ξύλων. Με όλα τα. Σωστά, σωστά. Τα γιατί στραφήκαν όλοι τώρα. Βεβαίως. Να κόβουν τα ξύλα, να υλοτομούν και να γίνεται ένα χαμό. Βέβαια, έχει η παράνομη υλοτομία έχει φτάσει δηλαδή σε τέτοια επίπεδα που εξαφανίζονται δάση ολόκληρα πλέον. Χώρια, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, που ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε δάση και είναι τα πάντα. Οπότε ήρθαμε τώρα, μετά από 2 χρόνια εφαρμογής αυτού του μέτρου, να διαπιστώσουμε αυτό το οποίο ήταν αναμενόμενο. Ελπίζουμε τουλάχιστον και γι' αυτό να μην χρειαστεί η άδεια της Τρόικας προκειμένου να πάρουμε μια απόφαση προς το συμφέρον του πολίτη πάνω απ' όλα και των δημόσιων οικονομικών. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι χαθήκανε 700 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Τα οποία θα μπορούσε να τα έχει. Ναι, αλλά έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα 700 εκατομμύρια, αλλά τα φέραμε στα ζύγια μας. Πού θα το πρωτοδώσουμε μόνο αυτό το πλεόνασμα? Στις συντάξεις που κόβονται, στα αναδρομικά στους στρατιωτικούς, mm-hmm. σε οτιδήποτε άλλο τρέχουσα υποχρέωση έχει το ελληνικό κράτος? Εδώ ετοιμαζόμαστε να απολύσουμε άλλους 15.000 από το δημόσιο. Πού είναι το πρωτογενές πλεόνασμα? Δεν ξέρω, πάντως. Πολλές φορές, κύριε Κολοκυθά, φαντάζομαι το κάνετε κι εσείς, πολλοί το κάνουμε από εμάς, προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό αυτών των πολιτικών ανθρώπων που μας λένε κάντε κουράγιο, θα έρθουν καλύτερες ημέρες, έχουμε ανάπτυξη και αυτό που ακούμε είναι ότι από Σεπτέμβρη θα έρθουν νέα μέτρα, νέο μνημόνιο ουσιαστικά. Ναι. Προφανώς μιλάμε για κρυφή ατζέντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
αν παρακολουθείς κάποιος την ιδιοσιογραφία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι μέσα στο μυαλό τους. Άλλα θέλουν να πούν, άλλα λένε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι όλα ακολουθείται με σχέδιο. Γιατί ναι μεν η Τρόικα, η οποία αυτή κυβερνάει ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στα ηνία της κυβέρνησης. Mm-hmm. Γιατί για οτιδήποτε χρειάζονται άδεια. Το έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όταν η Τρόικα λέει, ναι, εντάξει, έκανα λάθος για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν το παίρνω πίσω. Ή έχω κάνει λάθος που έχω βάλει πολύ υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, αλλά δεν το παίρνω πίσω. Ναι. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Η ανάπτυξη δεν θα έρθει, αντιθέτως βλέπουμε ότι ήδη προετοιμάζεται η κοινή γνώμη ότι θα έχουμε ένα χρηματοδοτικό κενό, το οποίο δεν ξέρουμε από πού θα καλυφθεί, ότι αυτό το κενό το 15 θα είναι 10 με 12 δις και ότι εάν πάρουμε ένα τρίτο πακέτο στήριξης, φυσικά θα είναι συνδεδεμένο με νέα μέτρα. Και το κυριότερο είναι ότι δεν βλέπουμε καμία διάθεση από την πλευρά της Γερμανίας να ελαφρύνει το χρέος. Το οποίο, αυτό ευαγγελίζεται ο κύριος Σαμαράς, ότι θα διαπραγματευτεί το χρέος. Εμείς δεν έχουμε δει όμως κανένα ανάλογο μήνυμα από τους λεγόμενους δανειστές μας. Εδώ μας απομυζούν καθημερινά, κύριε Κολοκυθά. Βέβαια, πολλές φορές και με την ευκαιρία της συνάντησης και παλαιότερων, αλλά και με άλλους συνομιλητές, έχω πει ότι δεν φταίει πάντα ο βιαστής. Θα φταίξει μια-δύο φορές στην αρχή. Επιτρέψτε μου να το πω λίγο έτσι ομά για να το καταλάβουμε. Κάποια στιγμή πρέπει και το θύμα να αντιδράσει. Εμείς είμαστε το θύμα. Εγώ φέρνω ένα παράδειγμα. Όλοι είμαστε αντίθετοι με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Ναι. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Έβγαλε γνωστό σούπερ μάρκετ την τελευταία Κυριακή που ήταν ανοιχτά τις μπριζόλες 3,5 ευρώ και έγινε λαϊκό προσκύνημα. Για πέστε μου τώρα, ποιος φταίει, ο βιαστής ή το θύμα? Γιατί όλοι πήγαν να πάρουν σε εισαγωγικά το τυράκι από τη φάκα, χωρίς να πιστεύουν ότι αυτή η φάκα αργά ή γρήγορα θα χτυπήσει και τους ίδιους. Να δουλεύουν δηλαδή Κυριακή για 3,60. Δυστυχώς και το 3,60 τώρα στην Ελλάδα είναι πολύ σχετικό, κύριε Κολοκυθά. Κάποτε τα βλέπαμε σε ελληνικές ταινίες και μπορεί να γελάγαμε. Τώρα θρυνούμε σε αυτό που λέτε ακριβώς. Θέλω να δούμε λίγο την προοπτική των εκλογών, κύριε Κολοκυθά. Αποκλείονται τέτοια σενάρια, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τι πληροφόρηση μπορεί να έχετε κι εσείς και με τον πρόεδρό σας. Εμείς έτσι όπως τα βλέπουμε. Αντέχετε κι εσείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες εκλογές? Εμείς έτσι όπως τα βλέπουμε, σας έχω πει και την προηγούμενη φορά ότι είμαστε σε ένα στάδιο αναδιάρθρωσης. Και θεωρούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα, το άσχημο που φέραμε στις ευρωεκλογές, ήταν το καμπανάκι, ορισμένα πράγματα να τα αλλάξουμε και ήδη είμαστε σε αυτή την πορεία και θεωρούμε ότι τα πάμε κάθε εβδομάδα και λίγο καλύτερα και με μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Θεωρούμε ότι θα τα πάμε πολύ καλά σε εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν, τις οποίες θεωρούμε ότι δεν θα μπορέσει να τις αποφύγει η συγκυβέρνηση. Του θεωρούμε αδύνατον δηλαδή να μαζέψει τους βουλευτές που χρειάζεται για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Οπότε και εμείς θα ήταν λίγο αφελές να θεωρούν κάποιοι ότι θα είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι άμα προκύψουν εκλογές. Πάντως υπάρχει μια φιλορροή των στελεχών σας τώρα τελευταία, κύριε Κολοκυθά. Δεν ξέρω αν το αποδίδεται κάπου. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε σταθεροποιηθεί τώρα τον τελευταίο. Νομίζω ο κύριος Μαρκάτος πρέπει να ήταν ο τελευταίος. Ο κύριος Μαρκάτος αποπέμφθηκε, δεν έφυγε. Γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα θέλω να θυμίσω, ότι έχουμε κάποιες αρχές, κάποιες θέσεις, τις οποίες μπορεί κάπου να διαφωνούμε μέσα αλλού στη συνέδρια μας. Αλλού το στόχευα, ότι λίγο αρχίζετε, δεν ξέρω, δεν είχατε τη δυναμική όταν πρωτοεμφανιστήκατε στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνοι ότι περάσαμε μία κρίση και ότι περάσαμε κάποιες στιγμές με κάποια στελέχη τα οποία δεν εξέφραζαν τόσο τις θέσεις του κόμματος όσο τις προσωπικές τους. Εμείς το τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο τους κάναμε κατανοητό σε όλους τους βουλευτές και σε όλα τα στελέχη που εκτίθονται περισσότερο στα ΜΜΕ ότι δεν έχουν δικαίωμα να εκφράζουν προσωπικές θέσεις. Είναι υποχρεωμένοι να εκφράζουν τις θέσεις της βάσης που είμαστε εμείς. Όταν τώρα κάποιος διαφοροποιείται από αυτό, εγώ θεωρώ πολύ καλώς έπραξε ο πρόεδρος και τον απέπεμψε και αργά ήταν. Θα έπρεπε σε άλλες περιπτώσεις παρόμοιες να είχε την ίδια ανάλογη αντίδραση και όχι να ανέχεται πράγματα τα οποία μας φέρνουν μετά σε κλίματα εσωστρέφειας. Δεν είναι αυτό το οποίο λένε πολλοί ή θυμίζεται και καλά λαϊκό-ορθόδοξο συναγερμό που έφτασε ανωδικά στο πικ και μετά είδατε τι. Θα θυμίσω τους λόγους γιατί έπεσε ο λαϊκός-ορθόδοξος συναγερμός και γιατί πέσαμε εμείς. Το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη
Άλλαξε πολιτική ατζέντα, συγκυβέρνησε, δεν το αποδέχτηκε ο κόσμος. Εμείς αντιθέτως κρατάμε τις θέσεις μας. Σε κάποιους δεν αρέσει. Και φυσικά κάθε στέλεχος το οποίο έφυγε και μας έκανε κακό, επηρέασε και την κοινή γνώμη. Mm-hmm. Άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Αυτό όμως είναι κάτι παροδικό, γιατί εμείς αποδεικνύουμε ότι ό,τι λέμε το τηρούμε. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε 2-3 τοπικά έτσι ζητήματα. Θέματα ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας, ναι. Ή το ξεπούλημα, όπως λένε πολλοί. Mm-hmm. Βρεθήκατε και σε πολλές συναντήσεις που έγιναν και με άλλους κομματικούς φορείς. Σας μην το κρύβουμε, δεν πειράζει. Φαντάζομαι όμως ότι έχετε τις διαφωνίες σας σε αυτό το πλάνο που προωθεί η κυβέρνηση. Και μην ξεχνάμε εδώ στην περιοχή της Φθιώτιδας και της Θεράς, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ δημόσια περιουσία. Χιονοδρομικό, ιαματικά, χίλια δύο που να ξεκινήσει και που να τελειώσει. Πραγματικά ένας πρικισμένος νομός, και όχι επειδή είμαστε κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής. Δηλαδή, αν εκμεταλλεύονταν η Φθιώτιδα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, το βιωτικό επίπεδο θα ήταν πολύ καλύτερο και δεν θα εξαρτώνταν από καμία κεντρική πολιτική παρέμβαση. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί αν εμείς τώρα είχαμε μια καλύτερη αυτοοργάνωση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν πολίτες οι ίδιοι, ας πούμε τα ιαματικά λουτρά, θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε όπως ήταν τις εποχές του 60 και του 70. Και για όσους δεν γνωρίζουν, οι παλαιότεροι θα το θυμηθούν, ότι ναι, η χάραξη της νέας εθνικής οδού επηρεάστηκε από τα λουτρά των καμένων βούρλων. Και ότι κάποιοι ισχυροί της εποχής, όπως ο πρώην Σαουδάραβας βασιλιάς ο Ιμπν Σαούντ, ήθελε να κάνει εκεί τα ιαματικά του λουτρά. Περιγράφονταν τα καμένα βούρλα ως η πιο σύγχρονη λουτρόπολη της εποχής εκείνης. Και τι κάναμε εμείς? Τα εγκαταλείψαμε, αφήσαμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ποντάραμε στις παραλίες μας, οι οποίες, αν και όμορφες, σε άλλα μέρη της Ελλάδας, συγγνώμη που θα το πω, είναι πιο ανταγωνιστικές. Mm-hmm. Και αντί να αφήσουμε εμείς να τραβάμε τον κόσμο με πυρήνα τα ιαματικά, θα θυμίσω ότι η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Τσεχία έχουν εκμεταλλευτεί πολύ λιγότερες ιαματικές πηγές και έχουν γίνει διάσημες στο ευρωπαϊκό κοινό ως τόπος ιαματικού, παύλα ιατρικού τουρισμού. Εμείς αυτό εδώ πέρα θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε και όχι μόνο ως προς τα ιαματικά. Μπορούμε να το συνδέσουμε με την γενικά το ευζήν, το οποίο θα μπορούσε να τονωθεί με μια βιολογική καλλιέργεια, οπότε να οι αγρότες. Το μοσχάρι, το κρέας, το χοιρινό, το οποίο θα έχει αναπτυχθεί επίσης πάνω σε βιολογικές βάσεις, οι μεταφορείς, οι γιατροί, οι φυσικοθεραπευτές, τουριστικά να αναπτυχθεί λόγω των επισκέψεων των τουριστών εδώ πέρα. Παραβάζετε δύσκολα πράγματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας λέω, υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες. Αυτό ως προς τον καλοκαιρινό τουρισμό και το χειμερινό τουρισμό θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, στο χιονοδρομικό κέντρο. Αλλά όταν είναι δύσκολη η πρόσβαση, γιατί κακά τα ψέματα οι δρόμοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Και αντιθέτως, απαξιούμε μόνοι μας την ίδια την περιουσία. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος? Κύριε Κολοκυθά, δεν ξέρω πώς προδιαγράφεται το μέλλον μας, είτε σε περιφερειακό είτε σε πανελλαδικό επίπεδο. Το καινούριο σπορ των Ελλήνων είναι η απεσιοδοξία και η κατάθλιψη, κύριε Κολοκυθά. Αρνούμε να δεχτώ σαν Έλληνας πολίτης ότι όλοι εδώ οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους και περιμένουν απλά να έρθει το μοιραίο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι κυριαρχεί η άποψη ότι δεν αφορά τους ίδιους το πρόβλημα. Θεωρώ ότι... Έλα μωρέ, καλά είμαι εγώ, λένε τώρα. Α, μπράβο. Άντε, ο άλλος είναι ακόμα. Μπράβο. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα και δυστυχώς από την κακή άποψη θα συνειδητοποιήσουν ότι το πρόβλημα αφορά όλους μας. Και πρέπει πρώτα να αυτοοργανωθούμε, mm-hmm. σαν πολίτες πάνω απ' όλα. Πώς θα προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Mm-hmm. Και μετά αυτό να το εκφράσουμε. Όταν βλέπω ότι υπάρχουν συνδικαλιστικοί φορείς ή φορείς διάφορων εργοστασίων, συλλογικοτήτων, οι οποίες κάθε μέρα διαμαρτύρονται για το πρόβλημά τους. Και όταν έρχονται η ώρα των εκλογών, επικροτούν την κυβερνητική πολιτική, τότε τι να πει κανείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Κολοκυθά. Θα ευχηθώ καλά μπάνια, τα μπάνια του λαού είναι δεν τώρα. Δεν υπάρχουν μπάνια για μας. Εμείς δεν εδώ υπάρχουν. Είμαστε. Όχι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την υπόλοιπη ατζέντα από την περιφέρεια της Θεραίας.
είσαι αγρότης? Κάνε πράξη τα σχέδιά σου με τα δάνεια του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ από την Εταιάν ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιός. Το καλοκαίρι που ο Άι Βασίλης κάνει διακοπές, τα δώρα τα φέρνει η Ραβένα. Με εκπτώσεις έως και 73% και 24 άτοκες δόσεις, καλό καλοκαίρι. Ραβένα, στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, νούμερο 1. Τα καλύτερα ροδάκινα έρχονται από την Άουσα. Γεμάτα βιταμίνες και είναι ζουμερά, μυρωδάτα. Και η μαμά κάνει ένα μαγικό και τα μετατρέπει σε κέικ και χυμούς. Αγαπώ τη μαμά, αλλά και τα ροδάκινα. Ροδάκινα Νάουσας. Ξεχωριστά και τόσο αγαπημένα. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Σκεφτήκαμε να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτη την υπέροχη θέα στην παραλία της Σαλικής στη Βιωτία. Έτσι λοιπόν, χτίσαμε το Δήμητρα Apartments για να σας προσφέρει μια υπέροχη διαμονή με καθαρά και άνετα δωμάτια, ένα γευστικό πρωινό και μια υπέροχη θάλασσα στα πόδια σας. Το Δήμητρα Apartments διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Η ψαροταβέρνα Ο Μπάμπης βρίσκεται δίπλα στο κύμα στην παραλία Αλικής Βιωτίας. Προετοιμασμένος πάντα για την όρεξή σας με φρέσκο ψάρι και κρέας όλο το χρόνο. Η ψαροταβέρνα Ο Μπάμπης σας διασκεδάζει κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Ψαροταβέρνα Ο Μπάμπης με τα πιο νόστιμα θαλασσινά. Πολυτέλεια. Ξεχωριστό design. Υψηλές προδιαγραφές. Ποιοτικές λύσεις. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε είδη υγιεινής, υδραυλικά, θέρμανση, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου και κουζίνας, ντουλάπες δωματίων, τζάκια. Μεγάλες προσφορές, ευκολίες πληρωμής. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά. Πάμε να δούμε τώρα την πολιτική οικονομική ατζέντα αλλά και την ατζέντα από την περιφέρεια της Στερεάς. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον υπεύθυνο του ΛΑΟΣ για την περιφέρεια της Στερεάς και απερχόμενο περιφερειακό σύμβουλο, τον κύριο Θωμά Τουσιάδη. Καλησπέρα κύριε Τουσιάδη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Βούτσινε, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Εδώ καλό καλοκαίρι να πούμε ή καλό χειμώνα? Το τρέξιμο συνεχίζεται, δεν έχει ούτε καλοκαίρι, ούτε φθινόπωρο, ούτε χειμώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν δούμε την επικαιρότητα, να πούμε και την καλή ανάρρωση και από την πλευρά μας. Τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές και με τη δικιά σας τη συνδρομή του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κύριο Καρατζαφέρη. Έχει μια μικρή περιπέτεια, νομίζω. Ευτυχώς ήταν ένα μικρό καρδιακής φύσεως πρόβλημα. Ξεπεράστηκε, ήδη σήμερα ήταν στο γραφείο. Συνεχίζει το. Ανησύχησε και τα πολιτικά στελέχη τώρα, τους περισσότερους, κύριε Τουσιάδη? Άσχετο εάν προσπαθούν να
να πείσουν τον κόσμο και να πείσουν και τους εαυτούς τους ότι ο Καρατζαφέρης τελείωσε. Mm-hmm. Κατά βάθος ξέρουν ότι ο Καρατζαφέρης δεν τελείωσε και σίγουρα θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό αυτή η αδιαθεσία του το απέδειξε, γιατί όλοι, όλων των παρατάξεων, πραγματικά ανησύχησαν για το τι συνέβη, το πόσο σοβαρό ήταν. Πολιτικά τώρα θα τους ανησυχήσετε, κύριε Τουσιάδη, και πάμε τώρα να δούμε την ατζέντα, γιατί υπάρχουν ομολογίες για αποτυχημένες πολιτικές, όπως εδώ από τον τοπικό βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, ότι απέτυχε ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης, ξεπαγιάσανε χιλιάδες εκατομμύρια οικογένειες. Νέα μέτρα ακούμε, προσπαθούμε να φυλαχθούμε από παντού, κύριε Τουσιάδη. Μιλούσαν για 6, 10, 12 προαπαιτούμενα και ξαφνικά πριν από λίγες μέρες ακούσαμε για 600 προαπαιτούμενα, τα οποία θα πρέπει να ικανοποιηθούν και να υλοποιηθούν στις επόμενες 55 μέρες. Καταλαβαίνετε τι μας περιμένει μέχρι το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, όταν προκαιρού είχαμε διαβάσει σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι κόλασης, mm-hmm. σε φιλοκυβερνητική ναι. εφημερίδα, και όταν ακούμε για 600 προαπαιτούμενα, τα οποία μόνο καλό δεν προϊονίζουν, καταλαβαίνετε τι μέλη γενέστε σε αυτό το δύσμυρο τον τόπο με αυτή την κυβέρνηση. Μα εδώ ο Πρωθυπουργός είπε δεν πάμε για εκλογές, πάμε καλά, βγήκαμε στις αγορές, παίρνουμε τα λεφτά μας. Για πρώτη φορά αρχίζουν λίγο και να ρολάρουν οι ρυθμοί στην αγορά, κύριε Τουσιάδη. Δεν ξέρω πώς τα βλέπει αυτά η κυβέρνηση, εμείς πώς δεν τα βλέπουμε. Πώς δεν τα βλέπουμε, αυτό ακριβώς. Δηλαδή τώρα το τι λέει ο κάθε υπουργός, το τι λέει ακόμη και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εν πάση περιπτώσει το χαρακτηριστικό του είναι ότι ό,τι λέει μετά από μία, δύο, τρεις εβδομάδες διαψεύδεται. Είναι φανταστικό. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ με κανέναν πολιτικό. Ό,τι λέει γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και εν πάση περιπτώσει λέει ότι άρχισε να κινείται η αγορά. Ποια αγορά κινείται? Για πηγαίνετε έξω στην αγορά. Η αγορά είναι δίπλα μας, εδώ, στη διπλανή μας πόρτα. Πηγαίνετε, ρωτήστε τον οποιοδήποτε. Πουλάει ρούχα, παπούτσα, ξέρω εγώ, το μανάβι, το μπακάλι, αυτόν πουλάει έπιπλα, τον οποιοδήποτε μικροεπιχειρηματία. Ρωτήστε τον, κινείται, βγάζει τα έξοδα του, όχι να κερδίζει, όχι να αποταμιεύει, τα έξοδα του τα βγάζει, το ΤΕΒΕ μπορεί να το πληρώσει, την ασφάλειά του. Καλά, μπορεί το ΤΕΒΕ να... τώρα που είναι και ένα βήμα πριν από το κράχ, σιγά να το πληρώσει, εδώ δεν μπορεί να βγάλει την καθημερινότητά του, κύριε Τουσέρ, να πάρει ένα γάλα και ένα ψωμί. Μα η καθημερινότητά του, εν πάση περιπτώσει... ναι, δεν μπορεί, σίγουρα δεν μπορεί να την βγάλει, αλλά ο άλλος να δουλεύει και να είναι ανασφάλιστος, να αρρωσταίνει και να μην μπορεί να πάει να αγοράσει τα φάρμακά του επειδή δεν του θεωρούν το βιβλιάριο. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Τώρα, πόσο ο Πρωθυπουργός λέει ότι όλα πάνε καλά και όλα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Εντάξει, ο καθένας λέει ότι θέλει, ο λαός ακούει, ο λαός κρίνει. Εδώ έβγαλε και ένα δελτίο, όχι δελτίο τύπου, και θα το βγάζουμε κάθε εβδομάδα. Το δελτίο των μέτρων, των αντιλαϊκών μέτρων, τα οποία παίρνει η κυβέρνηση. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, ανακοινώνονται μέτρα. Ανακοινώνονται μέτρα. Διάφορα. Τα οποία είναι, καταργούνται 123 εξετάσεις, λέει, στο ΕΟΠΗ. 123 εξετάσεις. Καταργούνται. Δεν θα γίνονται, γιατί λέει δεν χρειάζονται, γιατί βγήκαν κάποιες άλλες κτλ. Λοιπόν, ζητάς να βρεις ένα γιατρό, ένα γυναικολόγο. Σου λέει δεν υπάρχει γυναικολόγος. Ζητάς να βρεις έναν, ξέρω εγώ, ουρολόγο. Σου λέει δεν υπάρχει. Έχουν αίσθηση, κύριε Τουσιάδη, το τι γίνεται στην πραγματική κοινωνία? Αλήθεια θέλω να μου πείτε. Μα δεν μπορώ να πω κάποιος ότι είναι... επιτρέψτε μου την έκφραση. Ήρθε με αλεξίπτωτο σε αυτή τη γη και μπήκε υπουργός. Ή δεν έγινε. Δεν ξέρουν τι γίνεται έξω. Αποκλείεται να μην έχουν αίσθηση. Αποκλείεται να μην ξέρουν τι γίνεται. Απλώς προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Προσπαθούν να τον κοροϊδέψουν. Προσπαθούν τα μέτρα που περνάνε να τους πούν, τα οποία εξαθλιώνουν κάθε μέρα και περισσότερο τον ελληνικό λαό. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι μας κάνουν καλό. Το ότι σου κόβουν τη σύνταξη, σου λένε ότι καλό είναι που σου κόβουν τη σύνταξη. Πρέπει να σου την κόψουμε τη σύνταξη. Γιατί αν δεν σου μειώσουμε τη σύνταξη, μετά από 2-3-5 χρόνια δεν θα παίρνεις καθόλου σύνταξη. Τρομοκρατούν τον κόσμο. Μιλάνε κάθε λίγο και λιγάκι, ακούμε 5.000 απολύσεις, 6.000 απολύσεις, 3.000 απολύσεις. Πριν από 2 χρόνια είχαν πετάξει ένα νούμερο. Είχαν πει 250.000 δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να φύγουν.
Το είπαν, έγινε πάταγος, το πήραν είναι πίσω. Είναι τίποτα τυχαίο πάντως από όσα λένε, κύριε Τουσιάδη. Όχι, έτσι. Μα 250.000 θα διώξουν. Απλώς το είπαν μια φορά, είδαν τις αντιδράσεις του κόσμου. Το κατάλαβαν. Το πήραν πίσω, είπαν όχι, όχι, τίποτα, αυτά μην τα πιστεύετε, λόγια είναι. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να ροκανίζουν με τη μέθοδο του σαλαμιού. 5.000, 8.000, 12.000, κάτι απολύσεις, κάτι μεταθέσεις, κάτι μετατάξεις. Ξέρετε τι με στεναχωρεί περισσότερο? Όχι το τι κάνει η κυβέρνηση ή η συγκυβέρνηση, το τι έκανε και κάνει αυτός ο κόσμος, κύριε Τουσιάδη. Αυτό το έχουμε ξαναθίξει. Αυτό είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες που μας δόθηκαν. Ήταν οι εκλογές που πέρασαν. Ακριβώς. Ήταν οι εκλογές, αλλά οι συγκυβερνώντες πήραν 31%. 31%, 26, 23 η Νέα Δημοκρατία, 8 το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως βλέπετε ότι σε μια τελευταία δημοσκόπηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα από ξένη εταιρεία δημοσκοπήσεων που εδρεύει στις Βρυξέλλες και η οποία επανειλημμένως έχει πέσει με μεγάλη ακρίβεια σε προβλέψεις των ελληνικών πραγμάτων. Το ΠΑΣΟΚ το δίνει με 4,4, πριν από μια εβδομάδα αυτό, ναι, με 4,4 με πτωτικές τάσεις. Το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό τον δίνει με 4,2 με αυξητικές τάσεις. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και βέβαια δίνει πρώτα το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν σωστές δημοσκοπήσεις δίνουν και μια πιο σωστή εικόνα, δηλαδή την ΔΙΜΑΡ, η οποία εδώ τη βγάζουν στην τηλεόραση, ακούμε τι λένε, τις προτάσεις τους, τις γνώμες τους, τις απόψεις τους. Ποιον? Τη ΔΙΜΑΡ. Τι αντιπροσωπεύει η ΔΙΜΑΡ? Αυτή η δημοσκόπηση της δίνει 0,4%. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Και εδώ οι ψευτοδημοσκόποι, αυτοί οι απατεώνες που εξαπατούν την κοινή γνώμη, δίνουν άλλα αντάλλον. Κύριε Τουσιάδη, μου έχετε πει ότι το σύστημα των Αθηνών δεν παίζει, να το πω ειδησιογραφικά, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Δεν ξέρω γιατί. Τι, φοβάται κάτι? Βέβαια φοβάται. Είναι η μόνη φωνή η οποία είναι κόντρα στο σύστημα και η οποία προτείνει, όχι κόντρα, όχι δεν μας αρέσει. Το δεν μας αρέσει δεν λέει τίποτα. Το να κατηγορείς κάποιον δεν λέει τίποτα. Το να λες ότι αυτό που κάνει είναι στραβό, κακό και ανάποδο δεν λέει τίποτα. Αυτό που μετράει είναι να προτείνεις. Να λες ότι αυτό είναι λάθος, εγώ προτείνω αυτό. Και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι ο μόνος ο οποίος προτείνει ριζοσπαστικά μέτρα. Πρέπει να αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Δεν διορθώνεται. Δεν βελτιώνεται. Δηλαδή το ασφαλιστικό. Δεν διορθώνεται αυτό όπως είναι, έτσι όπως είναι. Θα πρέπει να περιμένουμε 20, 30, 40 χρόνια. Μήπως. Πρέπει ριζικά να αλλάξει. Ριζικά, τελείως να ανατραπεί, να γίνει κάτι καινούριο. Αυτό το καινούριο το προτείνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός εδώ και 10 χρόνια λέει ένα ασφαλιστικό ταμείο για όλους τους Έλληνες. Ένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν το έλεγε υπήρχαν χιλιάδες. Τώρα υπάρχουν δεκάδες. Και πριν από 2 μήνες είχε βγει ο διοικητής του ΙΚΑ, ο κ. Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλος, ναι, ο οποίος είπε ότι τελικά η λύση είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλιστικό ταμείο για όλους τους Έλληνες. Αυτό που λέγαμε εμείς πριν από 10 χρόνια. Έκαναν 10 χρόνια να το καταλάβουν. Εάν παραμείνουν να κυβερνούν αυτοί, θα κάνουν άλλα 10 χρόνια μέχρι να φτάσουν να το εφαρμόσουν. Μάλιστα, τώρα θέλω να μου πείτε αν, επειδή είναι τα μπάνια του λαού τώρα, κύριε Τουσιάδη, υπάρχει χαλαρότητα στο πολιτικό σκηνικό και αν θα μας περιμένουν χειρότερα από Σεπτέμβρη. Ακούγεται πολύ έντονα λόγω και του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και το απέκλεισε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Ή αν βλέπετε πολιτικές ζυμώσεις που θα οδηγήσουν και πάλι στις κάλπες. Κοιτάξτε, πολιτικές ζυμώσεις γίνονται. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτή την συγκυβέρνηση, από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτοί έχουν υπογράψει το μνημόνιο. Βάσει αυτού λειτουργούν και έχουν υπογράψει και ένα χαρτάκι, Βενιζέλος Σαμαράς, ότι όσο πολιτεύονται δεν θα πολιτευτούν ενάντια στο μνημόνιο. Λοιπόν, ό,τι γίνεται, όταν λέει ο Καρατζαφέρης, όταν
προλέγει ότι θα συμβεί αυτό, θα συμβεί εκείνο, θα συμβεί το άλλο. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε μάγος, ούτε μάντης, ούτε έχει κάποιες υπερφυσικές ιδιότητες. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος μελετάει την πραγματικότητα. Έχουν υπογράψει ορισμένα πράγματα. Αυτά που έχουν υπογράψει τα εφαρμόζουν mm-hmm. και θα τα εφαρμόσουν. Αυτά είναι δεδομένα, δεν αλλάζουν. Δεν μπορεί να μην αλλάξουν. Δεν μπορεί να μην απολυθούν από το δημόσιο κόσμος. Θα απολυθεί γιατί το έχουν υπογράψει. Δεν μπορεί να μην πουληθεί η περιουσία του ελληνικού κράτους, να ξεπουληθεί, να χαριστεί, γιατί το έχουν υπογράψει, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δεν μπορούν να μην το κάνουν. Όσο κυβερνούν αυτοί, θα γίνονται αυτά τα οποία γίνονται και τα οποία δεν είναι προβλέψεις. Διαβάζεις τι έχουν υπογράψει και λες αυτό θα το κάνουν. Έρχομαι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τώρα θα αντλήσω την ιδιότητά σας ως περιφερειακού συμβούλου. Ήσταν στην πρώτη περιφερειακή ρετή αρχή. Φαντάζομαι δεν σας άφησε και πολύ ιδιαίτερη γεύση λόγω των οικονομικών δεδομένων. Βέβαια έχετε κάνει πολλές φορές πολλές παρεμβάσεις. Ό,τι είτε λέγεται Αταλάντι Χίλς, Αματικά, Παζάρι. Να τα δούμε λίγο, να τα σαλαμοποιήσουμε λίγο, κύριε Τουσιάδη. Ναι. Να ξεκινήσουμε το Παζάρι, γιατί υπάρχει μια έντονη διεργασία, υπάρχει και μια σύσκεψη στο γραφείο του κυρίου Στάικου. Σήμερα το απόγευμα. Ακριβώς για το θέμα αυτό, ποια είναι η άποψή σας για αυτό το οποίο αποφάσισε η Πανελλήνια Έκθεση Λαμβίας. Δεν εξετάζω τι αποφασίζετε, γιατί επαναλαμβάνω, είναι σε εξέλιξη. Εσείς τι λέτε για αυτό το θέμα? Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμβίας έχει έναν άλλο σκοπό. Μπορούσε να έχει μια πολύ μεγάλη προοπτική να λειτουργεί όπως λειτουργούν αντίστοιχες εκθέσεις στο εξωτερικό. Το να κάνουμε τώρα ένα παζάρι, αυτό είναι ένα παζάρι, ένα τουρκοπάζαρο, και να μαζεύουμε τον Α και το Β μικροεπιχειρηματία από τις γύρω πόλεις, τους πλανόδιους οι οποίοι γυρνούν από χωριό σε χωριό, και να τους βάζουμε μέσα εκεί πέρα. Εντάξει, οι άνθρωποι το μεροκάματό τους, ναι, να το βγάλουν εκεί που μπορούν να το βγάλουν. Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας δεν έχει αυτό το σκοπό. Είναι απαράδεκτο αυτός ο θεσμός να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας θα μπορούσε να κάνει 2, 3, 4 κλαδικές εκθέσεις για τις οποίες θα ενδιαφερόταν κόσμος από όλη την Ελλάδα, θα ερχόταν στη Λαμία να δει, να ενημερωθεί, μέχρι και διεθνείς εκθέσεις, να έρχονται από όλο τον κόσμο να βλέπουν εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουν εκθέσεις στη Σμύρνη. Σε λίγες μέρες γίνεται έκθεση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Διεθνής έκθεση. Θα πάνε χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Θα επισκεφτούν τη Σμύρνη για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μετά από λίγο στην Κωνσταντινούπολη για την τεχνολογία στην ποτοπία. Εξειδικευμένες εκθέσεις. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται εδώ πέρα για να προσελκύσει κόσμο ο οποίος θα έρθει εδώ πέρα. Είχα πάει εγώ μια φορά σε μια έκθεση στην Ολλανδία, σε μια επαρχιακή πόλη της Ολλανδίας. Χιλιάδες κόσμος από όλο τον κόσμο. Ήταν εξειδικευμένοι για μηχανήματα οικοκυστηρίων. Εξειδικευμένοι από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό να γίνει εδώ στην περιοχή. Γιατί να μην γίνει. Τι μας ενοχλεί? Εγώ η έκθεση ήταν στην τάδε πόλη και εγώ έμενα 60 χιλιόμετρα μακριά και πηγαίνω ερχόμουν κάθε μέρα. Θα γίνει η έκθεση στη Λαμία και ο επισκέπτης θα μένει στα Καμένα Βούρλα, θα μένει στην Αταλάντη, θα μένει οπουδήποτε αλλού, θα μένει στην Αθήνα, ρε αδερφέ. Και θα έρχεται κάθε μέρα να βλέπει αυτό που... Άρα λέτε αυτό το αναχρονιστικό πρέπει να απουσιάσει. Τελείο. Είναι απαράδεκτο. Εάν δεν μπορούν... Αλλά το να κάνεις μια τέτοια έκθεση, μια διεθνή έκθεση ή μια πραγματικά πανελλήνια έκθεση, ούτε και η πανελλήνια έκθεση που γίνεται μια φορά το χρόνο, και αυτή είναι σε απαράδεκτο επίπεδο. Σε απαράδεκτο επίπεδο. Όταν μπαίνεις μέσα και σου πουλάνε popcorn και σάμαλι και παστέλι, ας πούμε, αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εντάξει, και απ' έξω Λούνα Πάρκ και σουβλάκια με τζατζίκια και τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εάν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή έκθεση, μπορούμε. Αλλά το να κάνεις μια σοβαρή διεθνή έκθεση, μια σοβαρή πανελλήνια έκθεση, αυτό θέλει οργάνωση, θέλει γνώσεις, θέλει τρέξιμο. Άρα λέτε θέλει λοιπόν κούραση, σε μια έκθεση, σίγουρα όχι παζάρι, σε μια έκθεση θεματική. Θεματική, βεβαίως. Ακούστε να δείτε, σε δεκάδες πόλεις, μεταξύ των οποίων να σας πω και κράτη όπως είναι το Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, γίνονται εκθέσεις για την ελιά.
για την καλλιέργεια, την επεξεργασία, την τυποποίηση, την προώθηση των προϊόντων της ελιάς. Εκεί, στο πού, στο Ντουμπάι, στη Σαουδική Αραβία, μέσα στην έρημο, μέσα στην άμμο. Εκεί, εδώ, στην Ελλάδα, εδώ, στη Λαμία, που η στερεά Ελλάδα, η φθιότιδα, η στερεά Ελλάδα έχει εκατομμύρια ελαιόδενδρα. 150 εκατομμύρια ελαιόδενδρα υπάρχουν στην Ελλάδα. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν με την ελιά, από την ελιά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, για την τεχνολογία επάνω στην επεξεργασία και στην καλλιέργεια της ελιάς? Δεν πρέπει. Μάλιστα. Γιατί δεν κάνουμε μια τέτοια έκθεση στην Πανελλήνια έκθεση Λαμίας? Χρειάζεται λίγο σκέψη να γίνουν όλα αυτά. Λοιπόν. Χρειάζεται σκέψη, γνώση, κούραση, τρέξιμο, οργάνωση. Βέβαια, αν μπορούν. Αν δεν μπορούν. Μην βάζετε δύσκολα τώρα. Ας παραδώσουν να πούνε εμείς μέχρι εδώ μπορούμε. Χαλβά φαρσάλο να πουλάμε και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε. Ας φύγουν. Λοιπόν, να έρθουν κάποιοι άλλοι. Ιαματικά τώρα, πολύ μεγάλη κουβέντα στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης γι' αυτό και της πώλησης ή της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας. Άλλος ένας θησαυρός εδώ στην περιοχή μας, γιατί είναι πολύ χιονοδρομικά, Παρνασσού, Λάρκο, να μην τα λέμε. Αλλά επειδή ήταν πολύ πρόσφατο το θέμα με τα Ιαματικά, τι άποψη έχετε? Τι άποψη έχω? Μία ερώτηση. Από τη στιγμή που μπήκε το θέμα, βεβαίως το πλούτο μας, μακάρι, και ποιος δεν το θέλει και ποιος δεν το υποστηρίζει, να τον εκμεταλλευόταν το κράτος με οποιαδήποτε μορφή. Όμως, ερώτηση προς τους δημάρχους, προς τους πρώην ομάρχες, προς τους υπουργούς τουρισμού, προς όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενο. Επί 50, 60, 70 χρόνια τώρα, τι έκαναν για τα Ιαματικά λουτρά? Τι έκαναν οι δήμαρχοι, οι οποίοι λένε τώρα μη τα δίνετε σε ιδιώτες να τα εκμεταλλευτούμε εμείς? Τι να εκμεταλλευτεί ο δήμαρχος Λαμίας? Τι εκμετάλλευση έκανε επί 15, 20, 30, 40 χρόνια που ήταν δήμαρχος στα Ιαματικά λουτρά των Θερμοπυλών? Ούτε δύο χημικές τουαλέτες δεν ήταν ικανός να συντηρήσει να δουλεύουν. Τι έκανε? Και όταν λέμε εκμετάλλευση Ιαματικό στο Πλατίστομο, ποια είναι η εκμετάλλευση? Το μόνο που δουλεύει είναι ένα κομμάτι που το έχει πάρει ένας ιδιώτης. Και το οποίο, άρα τι λένε, ας το δώσουμε σε ιδιώτες. Να το δώσει σε ιδιώτες με σωστούς όρους και να δουλεύει και κόσμος να έρχεται και το κράτος, ο Δήμος, να εισπράττει κάποια λεφτά. Είναι θέμα συμφωνίας. Δεν είπαμε να τους το χαρίσεις, δεν είπαμε να τους το δώσεις, γιατί στο Πλατίστομο άσχημα είναι εκεί που λειτουργεί. Και δίπλα που δεν το έχει πάρει ο ιδιώτης, καταραίουν τα κτίρια. Καταραίουν, ρημαδιό, έσχος, βρώμα. Λοιπόν, με το Αταλάντι Χίλς φαίνεται ότι προχωράει το θέμα με το καινούριο νομοσχέδιο. Δηλαδή αυτό το συζητάμε περίπου σχεδόν από το ξεκίνημα της περιφερειακής αστυνομίας. Εδώ και 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, όσο έκανε και το αντίστοιχο στην Πύλο, το Κώστα Ναβαρίνο. Εκείνος ο ταλέπορος άνθρωπος, ο οποίος ευτύχησε να το δει να δουλεύει και μετά πέθανε. Είστε υπέρ ή κατά της ιδιωτικοποίησης, κύριε Τουσιάδη? Αλήθεια, θέλω να μου πείτε, ως λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Υπέρ της σωστής ιδιωτικοποίησης. Σωστής, όχι χάρισμα. Στο δίνουμε, πάρτο, θα το δουλέψεις. Εμείς θα μας δίνεις αυτά που πρέπει να μας δίνεις και δούλεψε το μόνο σου και βγάλε, κέρδισε ό,τι νομίζεις. Αλλά να έχει και όφελος το κράτος. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Είτε το κράτος, είτε το ο Δήμος. Τι γίνεται? Το Αταλάντι Χίλς, εάν κρίνω από το Κώστα Ναβαρίνο, ακριβώς το ίδιο, εκεί πέρα πλέον όχι η Πύλος, όλη η Μεσσηνία και όλοι οι όμοροι νομοί ζουν από το Κώστα Ναβαρίνο. Φοβερή κίνηση. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας φέτος έχει προγραμματισμένες για το καλοκαίρι. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, δεν ξέρω αν ξέρετε ότι υπάρχει αεροδρόμιο στην Καλαμάτα. Ναι, 700 πτήσεις από όλη την Ευρώπη. 700 πτήσεις από όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, είμαστε πίσω από τον ήλιο ακόμα εδώ στην... Θα μας πείραζε εάν γινόταν κάτι αντίστοιχο και εδώ πέρα? Θα μας πείραζε αν παράλληλα γινόταν και η Μαρίνα στα Καμένα Βούρλα που έχει ζητήσει ο Δήμος εδώ και χρόνια και δεν απαντάει το Υπουργείο, η εταιρεία τουριστικών ακινήτων Ήμαρτων. Ζητάει
ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων να φτιάξει μια μαρίνα για 500 σκάφη, για 500 τουριστικά σκάφη, για 500 σκάφη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε μια τέτοια μαρίνα τι ζωή θα δώσει? Και αν από τα Καμένα Βούρλα λίγο δίπλα στην Αταλάντη λειτουργεί το Αταλάντη Hills και παραδίπλα είναι η Δελφή, εκατομμύρια τουρίστες θα επισκέπτονται τη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Κύριε Τουσιάδη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Δεν σταματά το καλοκαίρι ατζέντα, άρρωστε τα πολύ πονηρά. Το καλοκαίρι είναι. Προσπαθούν να τα περάσουν, έτσι. Αλλά είπαμε, εμείς θα βγάζουμε εβδομαδιαίο δελτίο των μέτρων τα οποία παίρνονται για να μην περνάνε απαρατήρητα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, κύριε Τουσιάδη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας, που μείνατε συντονισμένοι με το σταθμό και την ενημέρωσή μας. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματος μας. Ακολουθεί ιατρική εκπομπή, όλο η ξένη σειρά, Tropical Heat, η ξένη ταινία και εκπομπή Μη μου πεις από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.